4.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις την ημέρα κλείνουν τους τελευταίους πέντε μήνες, ενώ τον επόμενο χρόνο εκτιμάται πως μία στις δύο ετοιμάζονται να βάλουν λουκέτο. Αντίθετα, σε αυτή την κατάσταση μπορούν να αποτελέσουν τα επιχειρηματικά πάρκα, τα οποία συνιστούν οργανωμένους από την άποψη των υποδομών και των εξυπηρετήσεων, χώρους συγκέντρωσης υποδοχής, ανάπτυξης και λειτουργίας παραγωγικών δραστηριοτήτων, κάτι που επισημαίνει με έμφαση ο επιχειρηματικός κόσμος ζητώντας την επίσπευση κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου. Είναι μια... Ένα σχέδιο το οποίο είναι απαραίτητο και συμβαίνει σε όλε τι χώρε τη Ευρώπη και του κόσμου, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, δημιουργούνται αυτά τα επιχειρηματικά πάρκα και τι βιομηχανικέ περιοχέ. Έχουν δημιουργηθεί και στην Ελλάδα ορισμένα. Ε, Δυστυχώ όμω δεν λειτουργούν προ την κατεύθυνση να εξυπηρετήσουν τον επενδυτή. Δηλαδή, τι συμβαίνει σε όμορφε χώρε από εμά, όταν πάει κάποιο σε μια βιομηχανική περιοχή, ή βιοτεχνική περιοχή ή α το πούμε επιχειρηματικό πάρκο, ε, τότε πλέον ε, αμέσω ε, του δίδεται η άδεια. Δηλαδή δεν περιμένει κανείς ούτε πολεοδομίες για να πάρει άδεια ούτε τίποτα. Οι άδειες δίνονται κατευθείαν από αυτούς τους ε, φορείς. Και ο, κατα, ο, με αυτόν τον τρόπο παρακάμπτει τη διαδικασία. Διότι όταν υπάρχει μια βιομηχανική περιοχή, εννοείται ότι είναι σύνομη, εννοείται ότι έχει όλε τι προποθέσει, άρα δεν χρειάζεται περαιτέρω γραφειοκρατία. Και προ αυτό το, το, σκοπό πρέπει να στραφούμε όσο είναι δυνατόν, δηλαδή να, να, να Απλοποιηθεί η γραφειοκρατία. Το πρόβλημα τη Ελλάδα είναι αυτό. Δεν μπορεί κάποιο επενδυτή να έρθει και να περιμένει χρόνια για να επενδύσει τα χρήματά του. Επίση υπάρχουν και άλλα πολλά κολλήματα. Δηλαδή το θέμα τη φορολογία. Όταν πλέον η φορολογία είναι στο 40%, νομίζω ότι κανεί δεν ενδιαφέρεται ούτε Έλληνα ούτε ξένο να επενδύσει. Θα πάει σε μια όμορφη χώρα. Ένα τέτοιο επιχειρηματικό πάρκο δημιουργείται στην ξάντη στο οικόπεδο του Παλιού Δέρα. Και υπάρχει μια διαδικασία η οποία έχει προχωρήσει πάρα πολύ και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λειτουργήσει εκεί ένα τέτοιο είδου βιοτεχνικό πάρκο. Αυτό βέβαια δεν φτάνει γιατί είναι μικρό. Υπάρχει στη Ξάνθη και μια βιομηχανική περιοχή η οποία και αυτή νομίζω είναι στα αυτή τη στιγμή. διότι υπάρχουν όλε οι άλλε αντικσότητε οι οποίε υπάρχουν. Με τη συγκέντρωση επιχειρήσεων σε οργανωμένου χώρου υποδοχή δημιουργούνται πολλαπλασιαστικά ωφέλη και πλεονεκτήματα που πηγάζουν από την παροχή ετήμων υποδομών σε μικρό κόστο, κυρίω λόγω τη διασπορά του κόστου σε πολλέ επιχειρήσει, καθώ και από τη συνέργεια μεταξύ των επιχειρήσεων των διαφόρων κλάδων.